είχα ξεκινήσει, κύριε Πέτρο, εγώ την έρευνα από την αρχή, δεν θα ψάχνει ο καθένα, δεν θα έψαχνε. Δεν το λέω μόνο για τον νέο που είναι ιδιαίτερο δικαστής. Δεν θα έψαχνε τίποτα. Εγώ σου αυτό να ξέρει κάτι. Το λέω κάτι... και το δηλώνω και θα το λέω μέχρι να πεθάνω εγώ ίδια. Από την πρώτη αρχή που έφυγε. Αυτό είναι ιατρικό λάθος. Ναι, και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα είναι ιατρικό λάθος. Δεν γίνεται ένα παιδί να είναι 33 μέρες, κύριε Πέτρο, μέσα στο νοσοκομείο και να μην έχει τίποτα και απλά να το κρατάνε. Πώ το κρατάνε. Γιατί μένετε σε ένα παιδί. Υπάρχουν και άλλα παιδιά. Και πού κολλάνε τα άλλα παιδιά με εμένα. Τα ιατρικά έγγραφα. Δεν κολλάνε τα παιδιά τη κουμπάρα με τον πατέρα. Ο πατέρα μου, άμα ήθελε να κυνηγήσει το πρόβλημα, να φωνάζατε τον ίδιο και τη μάνα μου. Γιατί μου έχει βάλει στην καρτέλα εμένα τώρα. Μου έχετε βάλει μια καρτέλα. Το παιδί τη κουμπάρα, η κόρη τη αδερφή. Εντάξει, δηλαδή. Δεν ζούσε τώρα γιατί βάζει εμένα τώρα σε ένα μαύρο κύκλο. Γιατί όχι, εσείς, όχι, 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 γιατί είχε την ατυχή στιγμή. Να είμαι εκεί. Να είσαι εκεί. Αυτό σου λέω. Ωραία, αύριο μεθαύριο, άμα θα πεθάνει η μάνα μου, θα φωνάξει την Χτύπα ξύλο, πεθάνει και η μάνα σου. Έχει δίκιο. Έχω δίκιο, πραγματικά. Χτύπα ξύλο, να πεθάνει και η μάνα σου. Λοιπόν, εγώ θα φύγω από την Ελλάδα στο τέλος. Όχι, δεν θα πας πουθενά. Γιατί αυτό σε δίνει τόσο σκληρά. Παραδείγμα, μίλα. Έχει τσακωθεί άσχημα με την κόρη του γι' αυτό. Ειρήνη, κάτι θες να πεις, αλλά δεν μας το λες. Ναι. Δεν θέλω να μιλήσω, να τον κατηγορήσω τον Κακομοίρη, γιατί είναι κρίμα. Δεν είναι κρίμα. Είναι κρίμα, γιατί άμα θα τον πάρουν από εκεί που είναι αυτό, το πάει μέσα, όχι εγώ. Σε λυπήθηκε αυτό, Ειρήνη. Ποιο με λυπήθηκε, γιατί είναι κρίμα. Βγάλε αυτό που έχει μέσα σου. Να ψάξει τι έχει κάνει στα δικά του τα παιδιά και μετά να βγάλει τα ό,τι έχει μέσα σου. Εγώ απάντησα. Όποιο είναι έξυπνο και θα το ακούσει, θα καταλάβει για ποιον χτυπάει τα μάτια. Γιατί φαίνεται ότι κάτι θε να πει και δεν το λε. Δεν χρειάζεται να του αποκαλεί. Δεν ήρθαμε εδώ για κοτσομπολιό. Εδώ σε κατηγορούν ευθέω, βρε Ειρήνη. Με κατηγορούν ευθέω. Μισό λεπτό, αφήστε με να το πει. Μέχρι πριν ένα χρόνο στο σπίτι μου ήταν. Η Ειρήνη θέλει να πει κάτι πολύ σοβαρό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Προσπαθεί να βγάλει λεφτά. Το ξέρω εγώ από πρώτη. Θέλω να μιλά σε μένα τώρα. Εσύ δεν έχει λεφτά να σου πάρει. Έλα μου, ντε. Εγώ εκεί, το άκουσα κάπως εκείνο το βράδυ και πήρα κατευθείαν τηλέφωνο την Κατερίνα. Γιατί μου είχε πει: ό,τι είναι, πάρε με τηλέφωνο. 10 φορές την πήρα την Κατερίνα. Πού ήταν η Κατερίνα, πουθενά. Ήταν ένα φίλο. Ήταν ένα φίλο. Δεν θα απαντήσω εγώ στην δημόσια. Πού ήταν η Κατερίνα. Πού ήταν η Κατερίνα. Έλεος. Πού ήταν η Κατερίνα. Σε άλλους χώρους ήταν η Κατερίνα. Πού ήταν η Κατερίνα. Έκανε άλλες δουλειές. Τι δουλειές έκανε. Ήταν εντάξει η σχέση σας. Πέτρο, ας τις σχέσεις, δεν με νοιάζουν οι σχέσεις, δεν με νοιάζει, εμένα με νοιάζει αυτό που βγαίνει ο πεθερός της. Μήπως, ρε παιδί, και λέει κάτι πράγματα το οποίο... Όχι, ακούσε λίγο τι λέει και η Κατερίνα. Έχω ακούσει τι λέει. Απαντάς με έναν τρόπο, σαν να κάνουμε τώρα μια κουτσομπολίστικη... Αυτό κοιτάνε, όλοι εδώ, λεπτά, αυτό έχουμε. Εγώ βλέπω μια Κατερίνα, ένα πεθερό. Εμένα δεν με νοιάζει, γιατί έχει, ανέβει, μετά μου λέει δικηγόρος να με φωνάζω. Δεν με νοιάζει ούτε ο Γιώργος, ούτε ο Γιάννης, ούτε η Κατερίνα. Εμένα με νοιάζει να βγει, λέω και ο άλλος ιατροδικαστής, γιατί είναι όλοι στον κόσμο. Από τι έφυγε το δικό μου το παιδί και δεν με νοιάζει για κανέναν. Το δικό σου το παιδί είναι δύο. Και για τα δύο. Λες το δικό σου. Α, δεν είναι ένα. Επίσης, φίλοι, ήσουν εκεί με το παιδί της Κατερίνας. Κάτσε ρε, Ειρήνη, κάτσε. Με νοιάζει εμένα τώρα ότι η υπόθεση ποιος πήγε. Το να εκνευρίζεσαι πάντως, δεν λύνεις το πρόβλημα. Πάντως, Ειρήνη μου, δεν πρόβλημα. Αυτός που μπορείς... Πού ήντουσαν αυτοί τόσο κανένα... καιρό που βγαίνουν Ειρήνη, τώρα, πού ήντουσαν τόσο καιρό. Απάντησε σε μένα. Ωραία, μην και εγώ σε απαντάω σε εσάς. Εσύ, όλοι αυτοί που βγαίνουν τώρα, πού ήντουσαν τόσο καιρό. Άκουσα με λίγο. Αυτή η γυναίκα σε κατηγορεί και εσύ την κατηγορείς διπλά. Καλά, για... Το σημαντικό όμως, Ειρήνη μου, θα μου επιτρέπεις να σου πω, είναι όταν ήταν ζωντανά τα παιδιά το τι αισθανόντουσαν. Έτσι. Δηλαδή, τώρα, δηλαδή το, μετά... το παιδί το δικό μου μπορεί και να μην είχε πεθάνει, να μην είχε την καρδιά της και να πήγε ζωντανό στο ψυγείο, να ζωντάνει ψυγείο λίγο μετά και να μην είναι δηλαδή, θες... δηλαδή, επειδή δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Καταλάβει τι γίνει με αυτό το παιδί. Δηλαδή, είσαι μάνα και είμαι σίγουρος ότι θα φαίνονταν διακριτικά σε έναν βαθμό. Ρε παιδιά, ναι, μιλάμε για ένα παιδί ότι είναι ζωντανό, νεκρό και δεν καταλαβαίνει κανένα. Εδώ υπάρχει μια μαλλιάδα, το παιδί είναι πεταχταμένο και άλλωστε τρίτη... καθόταν έξω και μου τρώγε το κουλούρι. Ρε Ειρήνη, μη μου απαντάς, σου είπαμε ερώτηση. Την τρίτη ερώτηση που θέλω εγώ. Χάθηκαν στα χέρια σου. Δεν ήταν στα χέρια μου. Αυτά που κάνεις σε κάνουν ένοχοι. Αν είσαι ένοχοι, ένοχοι όταν βγαίνει ο κάθε ένας και λέει ψέματα. Πάλι μου απαντάς χωρίς να ακούσεις. Χωρίς να ακούσεις. Μα δεν κατηγορείται για κάτι, το επαναλαμβάνω. Αν είσαι ένοχοι, σε κάνουν διπλά ένοχοι. Α, και θέμα. Να κάθομαι σαν μαλάκας να ακούω τον κάθε έναν. Δηλαδή, ωραία πράγμα. Ωραία, δεν είναι ο κύριος Δημητρόπουλος. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάθομαι έτσι και να ακούω τον κάθε έναν. Εγώ λοιπόν από σήμερα... Θα μουρλαθώ δηλαδή κι εγώ. Κάτι φοβάσαι, γιατί δεν τα λες αυτά που υπενήχθηκες προηγουμένως. Σε ποιου, σε αυτού που βγήκαν. Ναι, κάτι σου είπαν εκεί πριν. Και αν θα μιλήσω είπες... εγώ, κύριε Κατερινόπουλε, για όσο βγήκαν ναι. στον αέρα, θες να σου πω που θα βρεθώ. Πού? Στο Χαλιδάκι. Γιατί? Γιατί εκεί θα βρεθώ. Τι κρύβεται. Εμένα ο πατέρας δεν θέλω να με κλάψει από τώρα.
Να φύγει ο Παναγιώτης για να μάθω εγώ τι έχει πάθει το δικό μου το παιδί. Ας έπαιρνε εμένα ο Χάρος να μάθανε τι έχουν πάθει τα υπόλοιπα παιδιά. Θα μολαθούμε τώρα. Λοιπόν, κύριε Γεράκη, ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Ήταν έντονες στιγμές αυτές τις οποίες ζήσαμε. Είναι μια γυναίκα, νεαρή γυναίκα, 24 χρονών, έχει χάσει δύο παιδιά. Στα χέρια της έχουν φύγει άλλα δύο παιδιά. Σε ηλικία 14 ετών έχασε και την αδερφή της. Να σχολιάσουμε την κυρία Σπανουδάκη τα κοινά ευρήματα τα οποία υπάρχουν στις ιατροδικαστικές εκθέσεις και στις ιστολογικές εξετάσεις, γιατί έχουμε κάνει έρευνα και ρεπορτάζ και θα αποκαλύψουμε και άλλα στοιχεία σήμερα. Αλλά πρώτα λοιπόν, Πολύβια μου, θα ήθελα το δικό σου σχόλιο για αυτά τα οποία είδες. Πάντα όταν συνδιαλεγόμαστε με έναν άνθρωπο ή τον βλέπουμε να μιλάει, έχουμε ένα υποκείμενο συνέστημα. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένη και επειδή έχω δει διάφορες συνεντεύξεις της Ειρήνης, μου προκαλεί μια πολύ μεγάλη εσωτερική αντίδραση. Για να τα βάλω λίγο σε μια σειρά, είναι μια γυναίκα πολυτραυματισμένη. Έχει βιώσει από πολύ μικρή ηλικία, αν το πάρουμε από την αρχή, πολλές και πολλαπλά τραύματα και κακοποιήσεις. Από την πιο σαδιστική έως από σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, από μία μητέρα η οποία πραγματικά φέρεται ναρκισιστικά, εκδικητικά, δεν της αποκαλύπτει ποιος είναι ο πατέρας της, αν τον ξέρει. Μία συναισθηματική παραμέληση από τον πατριώτης επίσης, τον οποίο αποφεύγει και λίγο να αναφέρει τα κακοποιητικά στοιχεία που έχει δεχτεί. Γενικά είναι μία πολυτραυματισμένη ψυχή. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι βέβαια ότι οι πολυτραυματισμένες ψυχές δεν σημαίνει ότι γίνονται και η επιλογή τους είναι μία από τις επιλογές να προχωρήσουν στο έγκλημα. Δεν κατηγορώ κανέναν. Απλά λέω πολλές φορές ότι τα θύματα, οι θύτες είναι κάπως αλληλένδετα τα πράγματα. Δηλαδή για να γίνω θύτης υπήρξα θύμα. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Εμένα αυτό που με πιέζει πάρα πολύ συναισθηματικά στη συγκεκριμένη γυναίκα είναι το ότι ακριβώς εκλαμβάνω το ότι είναι μια πάρα πολύ πονεμένη ψυχή και αποφεύγει το ίδιο της το τραύμα. Δηλαδή μιλάει πολλές φορές για το θάνατο ενός παιδιού, ξεχνώντας το δεύτερο. Ή περιγράφει πολλές φορές γελώντας ή χαμογελώντας καταστάσεις που και η ίδια έζησε ως παιδί, πολύ κακοποιητικές, αλλά και η ίδια ως μητέρα χάνοντας τα δύο της παιδιά. Αυτό το συνέστημα, δηλαδή η συμπεριφορά του να γελάει, να χαμογελάει, πολλές φορές είναι επειδή θέλει να καλύψει το δικό της το τραύμα. Το αποφεύγει, δεν το δουλεύει, δεν το παραδέχεται. Και βλέπω μία μετατόπιση γενικότερα. Τι εννοώ μετατόπιση? Έναν θυμό μόνιμο, το οποίο προφανώς έχει προς τη μητέρα της και είναι απόλυτα δικαιολογημένος, και έναν θυμό γιατί όλοι την καταδείχνουν με το δάχτυλο. Από την άλλη, νομίζω ότι θα έπρεπε και λίγο να προστατεύσει τον εαυτό της, αντιλαμβανόμενη τη θέση και τις απώλειες και τα τραύματά της, και να μην κάνει τόσες παρουσίες ή τόσες δηλώσεις ακριβώς γιατί μπαίνει πλέον σε ένα συναισθηματικό κυκαιώνα που βλέπουμε ότι αναιρεί τον ίδιο της τον εαυτό, βλέπουμε ότι μπαίνει σε οργισμένες πολλές φορές και πολύ πιεστικές αντιδράσεις και προς τους άλλους και ως προς τους συνομιλητές της. Καλό θα ήταν λίγο να προστατεύσει τον εαυτό της και όλα όσα έχει περάσει. Χθες τη ρωτήσαμε, Πολύβια μου, θα πάμε σε διαφημίσεις για να μας τα πει στη συνέχεια, όπως και η κυρία Σπανουδάκη, γιατί έχουμε και πολύ πλούσιο ρεπορτάζ, έχουμε και άλλα βίντεο. Και κυρίως θα θυμηθούμε όλοι αυτή την μαρτυρία, τη συγκλονιστική μαρτυρία του γιατρού, του κυρίου Δημητρόπουλου, του Βαγγέλη Δημητρόπουλου, ο οποίος ήταν εκείνος ο οποίος υποδέχτηκε νεκρό, όπως είπε, τον Παναγιωτάκη. Ο Παναγιωτάκης είναι το βρέφος το οποίο κατέληξε τον Αύγουστο του 2024. Ρωτήσαμε λοιπόν την Ειρήνη πάρα πολλές φορές εχθές, νομίζω και ο Δημήτρης Σούρας, αν λαμβάνει κάποιο είδους ψυχολογική, ψυχιατρική υποστήριξη. Η απάντηση δεν δόθηκε. Όχι. Ούτε ναι, ούτε όχι. Θα έπρεπε αυτό το κορίτσι να το στηρίξει κάποιος, εκτιμώ. Έτσι. Θα έπρεπε κάποιος να το στηρίξει. Αυτή τη γυναίκα η οποία θρύνει. Και της έχουν συμβεί αυτά τα οποία της έχουν συμβεί. Είναι ένα θέμα και αυτό και το σημειώνουμε. Από την άλλη, θέλω να σου πω, Πολύβια μου, ότι σε λίγη ώρα έχουμε και μία ακόμα μαρτυρία η οποία μιλάει για τα παιδικά χρόνια και τα εφηβικά χρόνια της Ειρήνης. Μας δίνει κάποιες πληροφορίες οι οποίες δείχνουν ορισμένα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα της για το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα παρακολουθήσουμε. Όμως, σε αυτό το σημείο, θέλω να πάμε να δούμε το δεύτερο βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει, ό,τι αφορά που αφορά μάλλον τις αντιδράσεις της Ειρήνης, αυτά τα οποία είπε χθες στην εκπομπή.
Η Κατερίνα, η κουμπάρα της, η οποία έχασε το παιδάκι της το 2021. Το παιδάκι αυτό ήταν στα χέρια της Ειρήνης Μουρτζούκου, άλλη μία τραγική σύμπτωση, αλλά και ο πρώην πεθερός της κουμπάρας της. Πάμε να δούμε πώς αντέδρασε όταν ακούστηκαν όλα αυτά στον τηλεοπτικό αέρα. Είχε πεθάνει η ώρα το παιδί, αυτό μας λέτε, κύριε Δημητρόπουλε. Πιστεύω πως ναι. Τι Θα μπορούσα κάλλιστα να ήμουν στην τουαλέτα, να εξέταζα ένα άλλο περιστατικό, να ήμουν σε έναν άλλο χώρο. Ντροπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω. Ειρήνη μου, δεν θέλω τέτοια αντίδραση. Το παιδί δεν έκανε. Ποιος έκανε υπόπτη, έκανε με το και σκούπισα την πόπτη. Μπορεί στο σπίτι να έκανε. Και στο μάξι έκανε. Δεν θα τρελαθούμε τώρα. Μας πήρε ένα τηλέφωνο, κοιμόμαστε. Μας πήρε η μάνα της ότι το παιδί το πάει στο κέντρο υγείας. Στο κέντρο υγείας. Ώστε να φτάσω εγώ, οι γιατροί είπαν ότι το παιδί πεθαμένο. Από τι πέθανε το παιδί δεν ξέρουμε ακόμα τίποτα. Έτσι μας έλεγε η Ειρήνη. Και εκεί είχε πει ότι το παιδί ζωντανό το παιδί. Αλλά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Όχι, το παιδί ήδη είχε πεθάνει από το σπίτι. Πώς το γνωρίζετε αυτό? Γιατί είχε πάει ο σύντροφό της, ένας Πακιστανός, κάτι που είχε το πρώτο παιδί, το δικό της, ήταν με ένα Πακιστανό. Είχε βγει στην τηλεόραση το παιδί. Και είχε δηλώσει ότι το παιδί ήταν πεθαμένο από το σπίτι. Αυτό το οποίο λέει λοιπόν για τον άνδρα πακιστανικής καταγωγής, ότι μπήκε στο σπίτι και ότι το παιδί ήταν ήδη νεκρό και εσύ το είχες... Πού το είδε αυτός, από τη στιγμή που ήρθε στο τέλος, στο κέντρο υγείας. Πού το είδε. Για ποιο λόγο να λέει αυτά τα πράγματα. Για ποιο λόγο, ναι. Γιατί υποστηρίζει την ύφη του εκεί που τη μαζέψανε ξανά. Αφήστε με, δεν θέλω να. Ήρθα γιατί και αν υποθεσώ για τη κουμπάρα και του πεθερού. Παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα μου και μου λέει ότι το μικρό της Κατερίνας πέθανε. Σου λέω τι λες, μου λέει πέθανε. Σου λέω πώς το ξέρεις εσύ, μου λέει δεν ξέρω, πέθανε τηλέφωνο. Μου λέει ότι πέθανε το παιδί, το μικρό. Με ξαναπαίνει η γυναίκα μου και μου λέει, έχεις στείλει φωτογραφίες, μου λέει η Ειρήνη στη μάνα της, πεθαμένο το παιδί. Σου λέω πόση ώρα έχει πεθάνει το παιδί, μου λέει πρέπει να είναι αρκετή ώρα. Και στέλνει φωτογραφίες, πεθαμένο το παιδί, μου λέει ναι. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Πέτρο. Yeah. Έχουν κάτσει και τρεις, έχουν γράψει τον ίδιο ρόλο, θα πούνε τα ίδια λόγια. Θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια να κατηγορήσει. Τότε γιατί δεν πήγε να καταθέσω ότι φταίω? Αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα, θεωρείς, ψυχολογικά, κάποια άλλα ζητήματα? Αν πάρουμε την παιδική της ηλικία που βγαίνει και λέει ίδια ότι είχε κακοποιητική συμπεριφορά από τους δικούς της και πάει λέγοντας, ναι, κάθε παιδί θα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Το γεγονός ότι είδες εσύ και ο πρώην σύντροφός σου την Ειρήνη με κάποια κοψίματα στα χέρια όταν ήταν στο νοσοκομείο με το παιδί, αυτό θεωρείς ότι μπορεί να ήταν μια ενέργεια εκδικητική προς την πλευρά σου επειδή βγήκες με κάποιον άλλον άνθρωπο ραντεβού? Όχι, γιατί είχε σχέση τότε η Ειρήνη με άλλο άτομο. Οπότε όταν τη ρώτησα, μου είπε να απλά τσακώθηκα και αυτό. Και τότε συγκεκριμένα τι είχα συμβουλέψει, τη λέω δεν είναι ώρα να κάνεις τέτοια πράγματα. Πού είχα εγώ χαρακές στο νοσοκομείο, ήμουνα, μουρλή ήμουνα. Έτσι λέει η Κατερίνα. Είσαι αποφασισμένη, Κατερίνα, να φτάσεις μέχρι το τέλος. Ναι, γιατί μέχρι ώρες έχω κάτι απροσδιόριστο στην ουσία. Θέλω να μάθω. Είτε είναι παθολογικό, είτε είναι οτιδήποτε. Θέλω να μάθω. Θα μου πεις τώρα μετά από 3 χρόνια, ναι, μετά από 3 χρόνια. Δεν έχει να κάνει, δεν ήμουν σε κατάσταση που θα μπορούσα να ψάξω. Έτοιμη ήταν να βγαίνει στα κλαμπ και να χορεύει και να δουλεύει. Δεν ήταν έτοιμη δεν η κοπέλα. Δεν έχει δικαίωμα, Ειρήνη μου γλυκιά. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα να μάθει την αιτία θανάτου. Γιατί δικαίωμα σου λέει, έχει, μισόλεπτο, αλλά γιατί δεν το ψάχνεις, κυρία μου, από την πρώτη αρχή. Εγώ τι ήμουν, ηλίθεια. Σου λέει ότι αυτή η αιτία που μου έχουν δώσει οι γιατροί, η πνευμονίτιδα, δεν με καλύπτει. Και το ψάχνεις εκείνη την ώρα. Και θέλω να μάθω την αλήθεια. Είναι παθολογικό ή συνέβη κάτι άλλο? Εκείνη την ώρα τα φεύγει το παιδί σου, εκείνη την ώρα δεν το αφήνει για να πα στον κόμενο και το κοιτά μετά από 3 και 4 χρόνια, κύριε Πέντε, δεν θα μουρλαθούμε τώρα. Σαν να αφήσω εγώ το δικό μου παιδί όταν έφυγε και να το θυμηθώ κι εγώ μετά από 4 χρόνια. Εντάξει, μωρέ, παιδί είναι, έφυγε. Βρε, Ειρήνη. Θα μουρλαθούμε τώρα. Επειδή σε έχει κάνει κόμμα με όλους αυτούς εκεί κάτω. Ειρήνη, συγγνώμη. Εντάξει τώρα, δηλαδή, ήμαρτον, ήρθε μετά από ο η Κατερίνα. Ο γιος του πρώην πεθερού της Κατερίνας, ναι, δεν είναι
Πρώην άντρας της Κατερίνας και σύντροφος της μάνας. Δεν είναι μαζί με τη μητέρα σου τώρα? Ναι. Και έχει κάνει κόμμα και με τη μητέρα σου, δηλαδή. Ναι. Για ποιο λόγο? Και τι θες να σου απαντήσω? Δεν ξέρω εγώ, εσύ να απαντήσεις. Πάντα να απαντήσεις. Για ποιο λόγο δηλαδή? Να απαντήσεις, πού να ξέρω εγώ γιατί κάνουν παιδιά εκεί κάτω? Τι εννοείς γιατί κάνουν παιδιά? Δεν ξέρω, ήθελα να κάνει παιδί και η μάνα μου έκανε. Και εσύ έκανες δύο, βρε. Εσύ έκανες δύο παιδιά, ρε. Και εγώ τι, πού κολλάω, δικό τους είναι το παιδί. Είναι κακό να κάνει κάποιος παιδιά? Κυρία Γεράκη. Ξέρετε τι, αυτό που αντιλαμβάνομαι, αυτό που βλέπω, είναι σαν να βλέπω έναν έφηβο γεμάτο οργή, χαωμένο, χωρίς να ξέρει πολλές φορές ή να αντιλαμβάνεται το τι γίνεται, το τι λέει, το τι έχει γίνει. Η Ειρήνη, από αυτό τουλάχιστον που βλέπω, έτσι, έχει καθυλωθεί σε κάποιες συμπεριφορές που έχει δεχτεί η ίδια και χάνουμε την ουσία. Έχουν χαθεί δύο παιδιά. Και πάρα και άλλα. Τέσσερα. Αλλά τα δύο της Ειρήνης τώρα συζητά. Και της Κουμπάρας και της Πόπης. Ναι. Αντί να ασχολούμαστε με τις απώλειες, ασχολούμαστε με πληροφορίες και μένουμε στην Ειρήνη, ενώ έτσι, να σχολιάζουμε πληροφορίες κλειδαρότρυπας αυτή τη στιγμή. Αυτό το κορίτσι, αυτή η γυναίκα, φαίνεται το ότι έχει μείνει στα τραύματά της του παρελθόντος. Και αυτό το πράγμα βγαίνει πάρα πολύ έντονα. Δεν έχει καμία αντίληψη του συναισθήματός της. Έχω ακούσει και προηγούμενες συνεντεύξεις της και μία συνέντευξη που έκανε πριν, νομίζω, περίπου ένα χρόνο στον κύριο Βεραμόν, στην οποία εξέθεται λεπτομεριακά τι έχει ζήσει και στην παιδική και στην εφηβική της ηλικία, τα οποία τα περιέγραφε πάλι γελώντας ή χαμογελώντας, το οποίο εμένα με ανατάραζε πάρα πολύ έντονα. Δεν έχει ψυχοπαιδαγωγηθεί, δεν έχει μάθει να αναγνωρίζει και να εκφράζει το συναίσθημά της. Και κάποια στιγμή σε εκείνη τη συνέντευξη λέει για το κλάμα. Το ότι δεν χρειάζεται να πενθούμε μόνιμα με κλάμα και το κλάμα είναι κοροϊδία. Και το κράτησα αυτό πάρα πολύ. Ξέρετε, οι άνθρωποι που δεν εκφράζονται συναισθηματικά μπορούν να χειραγωγήσουν πάρα πολύ εύκολα το συναίσθημά τους, γιατί πολλοί έχουν προσυρθεί από το συναίσθημά τους. Απλά θέλω να καταλήξω στο ότι το τραύμα δεν ξεπλένει και δεν δικαιολογεί το οτιδήποτε. Εάν ήθελε να δουλέψει ψυχολογικά ή ψυχοθεραπευτικά, νομίζω ότι θα έπρεπε να δουλέψει. Και εγώ αυτό νομίζω. Γιατί δεν θα... Εγώ βλέπω λοιπόν ότι απλά έχει καθυλωθεί στα τραύματά της, τα οποία δεν αποδέχεται και δεν αναγνωρίζει, και αντί να συζητάμε για τις απώλειες, συζητάμε για άλλες συμπεριφορές, οι οποίες, να σας πω την αλήθεια, εμένα από το ένα αυτοί μου μπαίνουν και από το άλλο μου βγαίνουν. Το ποιος έχει κάνει κόμμα, αν έχουν κάνει κόμμα, η μητέρα της, με ποιο σύντροφο είναι τώρα. Μα η ουσία είναι αυτό το οποίο λες, Πολυβιά μου. Η ουσία είναι ότι έχουν φύγει τέσσερα παιδιά. Έχουν χαθεί τέσσερα παιδιά. Τέσσερα παιδιά. Πώς έχουν φύγει? Πώς έχουν φύγει από τη ζωή? Το πώς έχουν φύγει από τη ζωή το δείχνουν κάποια ευρήματα τα οποία υπάρχουν και είναι κοινά σε ιατροδικαστικές εκθέσεις. Και πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά έχει έρθει στην κατοχή μου ένα ακόμα ντοκουμέντο, το οποίο αφορά το βρέφος, την μπέμπα της Κατερίνας. Το παιδάκι το οποίο λοιπόν έφυγε από τη ζωή το 2021. Καταγράφει κάποια πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ανησυχητικά, θέλω να σας πω, υπό την έννοια ότι βλέπουμε ότι όλα τα βρέφη κυρία Σπανουδάκη, από τις εξετάσεις οι οποίες έγιναν σε αυτά τα άψυχα, στις άψυχες ορούς, προκύπτουν κοινά ευρήματα, τα οποία όλα τα ευρήματα μας δείχνουν υποξία. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει, ένα ρεπορτάζ, πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ό,τι αφορά το τι ακριβώς έχει συμβεί με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο αδελφάκι, στην αδελφή, στη μικρή αδελφή της Ειρήνης Μουρτζούκου, στο πρώτο παιδί το οποίο έχασε, το οποίο ήταν 19 ημερών, και στο δεύτερο βρέφος, το οποίο ήταν 2 μηνών. Και στη συνέχεια θα σας πω και κάποιες πληροφορίες για το πού βρισκόμαστε σήμερα.